Θερμή υποδοχή Κυριάκου Μητσοτάκη στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, όπου δεν έλειψαν και οι καλά κρατής στη χώρα μας, Κυριάκο το τιμόνι, σαν την καλή ανηφαντού που υφαίνει το τιμόνι. Είμαι σίγουρος ότι μετά τις επόμενες εκλογές θα έχουμε ακόμα περισσότερους γαλάζιους βουλευτές στην Κρήτη. Στις επόμενες εκλογές η Κρήτη θα είναι γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ότι στις εκλογές του 2023 με τη δικιά σας στήριξη θα πετύχουμε το στόχο μας και η Κρήτη θα είναι γαλάζια από άκρο σ' άκρο, από το Λασίθι στα Χανιά. Στόχος και υπόσχεσή μας είναι πρωτιά στην Κρήτη, απόλυτη αυτοδυναμία στην Ελλάδα σε επόμενες εκλογές. Είναι η μέθοδος Κυριάκου Μητσοτάκη που την επόμενη φορά θα κάνει την Κρήτη μπλε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού, όπως βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και στο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, τονίζοντας ότι το νησί γίνεται ένα μεγάλο εργοτάξιο. Και αυτό που έχει σημασία από το προσυνεδριό μας είναι να δούμε την Κρήτη του μέλλοντος. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι τρεις διαγωνισμοί για τα ισάριθμα τμήματα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, ένα έργο για το οποίο αγωνίστηκα προσωπικά. Ξεμπλέξαμε ένα απίστευτο κουβάρι. Αντιμετωπίσαμε όλα τα ψέματα τα οποία κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μέχρι το τέλος του 2022 οι πρώτες μπουλντόζες στο ΒΟΑΚ θα έχουν ξεκινήσει τη δουλειά τους. Το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι θα λειτουργήσει το 2026, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ για το υφιστάμενο αεροδρόμιο δήλωσε ότι οι χώροι θα αναπλαστούν, με τον ίδιο να δεσμεύεται ότι δεν θα καταντήσει ελληνικό. Πρέπει να έχει γνώμη η κοινωνία της πόλης. Το μόνο που σας εγγυώμαι ότι δεν θα συμβεί είναι να ρημάξει ο χώρος όπως συνέβη στο ελληνικό για 18 χρόνια. Αυτό αποκλείεται να γίνει με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με μένα Πρωθυπουργό. Και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι έτοιμο το αργότερο το 2026, θα υποδεχθεί τους πρώτες ταξιδιώτες. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του και στο κτηνοτροφικό κλάδο, ο οποίος πλήττεται από τις μεγάλες αυξήσεις στις ζωοτροφές και όχι μόνο, λέγοντας ότι θα υπάρξει έκτακτη επιδότηση στον κλάδο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Διασφαλίσαμε ειδική χρηματοδότηση για την προμήθεια και μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη, εντάσσοντάς την επιτέλους στο μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι ένα μέτρο στήριξης για τους κτηνοτρόφους, μόνο 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ακόμα στην έκτακτη επιδότηση των κτηνοτρόφων, η οποία θα εκτεμιευθεί από την επόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις ζωοτροφές. Για την επένδυση στις γούρνες, δήλωσε ότι ανακηρύχθηκε πλειοδότης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού μας. Ενώ το 23. Η μεγάλη διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει στο νησί πλήρη ενεργειακή αυτονομία. Ενώ αυξημένο κατά 23% θα είναι το νέο ΕΣΠΑ για την επόμενη προγραμματική περίοδο για το νησί μας. 564 εκατομμύρια αυξημένα κατά 23%. Αυτός είναι ο προπολογισμός τον οποίο θα διαχειριστεί η περιφέρεια.